Σημαντικές πτυχές της επιστημονικής δραστηριότητας των συντηρητών αρχαιοτήτων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πολίτες και μαθητές που επισκέφθηκαν το εργαστήριο του Τμήματος Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης στο Ηράκλειο. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Προσπαθούμε να κοινωνήσουμε το επάγγελμα του συντηρητή σε όλες τις ηλικίες. Σήμερα, όπως βλέπετε, έχουμε επισκέψεις από σχολεία. Τους ξεναργούμε στο χώρο της συντήρησης που είναι στην Ηρακλή 108, στο Ηράκλειο της Κρήτης, για να μάθουν τα παιδιά τελικά πώς αυτή η πολιτιστική κληρονομιά διατηρείται στον χρόνο και ποια είναι η ευθύνη όλων μας να την μεταλαμπαδεύσουμε στις καινούργιες γενιές και να συντηρήσουμε σε καλή κατάσταση όλα αυτά τα ευρήματα, τα αντικείμενα τα οποία τα ονομάζουμε τεκμήρια εμείς. Πολίτες και μαθητές περιηγήθηκαν στους χώρους και ήρθαν σε επαφή με αυθεντικά αντικείμενα τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία συντήρησης. Μιλάμε τα αντικείμενα που συντηρούμε στο εργαστήριο αυτό, είναι το χαρτί, είναι τα μεταλλικά αντικείμενα και ζωγραφικά έργα σε μουσαμά, σε ξύλο και σε τοίχο. Αυτή τη στιγμή το εργαστήρι μας φτιάχνει φορητές εικόνες οι οποίες προέρχονται από την Παναγία τη Φανερωμένη στις Αρχάνες για το μουσείο που θα γίνει σε λίγο καιρό εκεί, το ξυλόγλυπτο τέμπλο, κομμάτια μεταλλικά χρηστικά αντικείμενα εκκλησιαστικά και μη. Και επικουρούμε και έργα σε κτίρια. Επίσης, ένα σημαντικό έργο που κάνει το τμήμα μας και η υπηρεσία είναι να επικουρούμε και άλλες αρχαιολογικές υπηρεσίες. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν η μεθοδολογία των επεμβάσεων καθώς και τα σύγχρονα όργανα και εργαλεία. Η τεχνολογία σε αυτό το εργαστήριο είναι πλέον σύγχρονη. Έχουμε τα αστερομικροσκόπια μας, έχουμε πάρα πολλούς σύγχρονους απαγωγούς, έχουμε την τεχνολογία του λέιζερ. Κοιτάξτε, το επάγγελμα αυτό είναι πάρα πολύ παλιό. Υπάρχει από την αρχαιότητα και τους χριστιανικούς χρόνους. Τότε τη συντήρηση την κάνανε οι ίδιοι καλλιτέχνες. Το 16ο-17ο αιώνα άρχισε να γίνεται πιο συντεταγμένα στην Ιταλία. Οι πρώτες οργανωμένες συντηρήσεις γίνανε το 17ο αιώνα στην Αγγλία. Και από τότε το επάγγελμα αυτό εξελίσσεται. Το 1985, που είναι μια κομβική ημερομηνία για το επάγγελμα στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε η σχολή σε τριτοβάθμιο επίπεδο, η σχολή του ΤΕΗ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ευρήματα σε χαρτί, μεταλλικά αντικείμενα, αλλά και στα έργα ζωγραφικής, όπως και στις εργασίες που γίνονται στο εργαστήριο, το οποίο λειτουργεί από το 2018. Πραγματικά κάναμε αγώνα για να φτιάξουμε αυτό το χώρο και αυτό που φροντίσαμε να έχει ο χώρος αυτός είναι να είναι πάρα πολύ προσιτός για τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ, να δουλεύουμε με ασφάλεια, να δουλεύουμε με όρεξη.